Στραμμένα στο κρέας ήταν τα βλέμματα σήμερα όλων των καταναλωτών που προετοιμάζονται να τιμήσουν την Τσικνοπέμπτη. Σουβλάκια κατά κύριο λόγο, μπριζόλες χοιρινές και παστό. Εντάξει, πιο πολύ παστό αύριο θα ψωνίσει ο κόσμος. Λουκάνικα, ό,τι έχει να κάνει με τη σχάρα. Όσοι έχουν έρθει σήμερα, ναι, παιδιά θα ψήσουν, ναι. Θα ψήσουν. Όχι και τρελά πράγματα, λίγα και καλά. Είναι αρχές του μήνα και ο κόσμος έχει κάποια χρήματα και ψωνίζει. Ψωνίζει από όλα, για την ψησταριά πιο πολύ. Πήραν σουβλάκια, κοτόπουλο σουβλάκια χοιρινά, πανσετάκια, παϊδάκια, λουκάνικα, παστό. Λίγο από όλα, αλλά όχι στις συνηθισμένες των προηγούμενων ετών ποσότητες. Οι ποσότητες έχουν μειωθεί και οι Τετάρτες ακόμα πιο πολύ. Τώρα είναι και αύριο η Πέμπτη που θα είναι πιο πολύ η κίνηση, πιστεύουμε. Όσον αφορά την Τσικνοπέμπτη, δεν έχουν μειωθεί οι ποσότητες. Γενικά όμως, ναι, σίγουρα έχουν μειωθεί. Ο κόσμος έχει δώσει παραγγελίες από την προηγούμενη εβδομάδα και αύριο μέχρι αύριο θα τις έχουμε δώσει. Εύχομαι να έχει καλό καιρό, να ψήσουμε όλοι. Έστω και με μικρότερες ποσότητες, λοιπόν, με τους κρεοπόλες να προσπαθούν να κρατήσουν όσο πιο χαμηλά γίνεται τις τιμές. Και έτσι κι αλλιώς οι τιμές δεν είναι πολύ πάνω σε σχέση με πέρσι. Είναι ελάχιστη διαφορά και σε ορισμένους κωδικούς, δηλαδή πιο πολύ στο αρνί και στο κατσίκι, που εκεί εντάξει είναι και λίγο δικαιολογημένο για να πηγαίνουν και τα χρήματα στους παραγωγούς που κάνουν πολύ σκληρή δουλειά για εμάς. Αλλά και στα χοιρινά, δηλαδή, οι τιμές να είναι 10-20 λεπτά το κιλό πάνω. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Οι ίδιες. Δεν αλλάξανε καθόλου. Δεν μας φτηνίνανε τίποτα που είπαν ότι θα φτηνίνουν, οπότε το ίδιο πράγμα. Τα πάντα είναι ακριβά. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Κρατάμε μια ισορροπία στις τιμές, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να πάρει και οικονομικά και ποιοτικά από όλα τα κρεοπολία της Καλαμάτας.